περιπολικό μπροστά από την εκκλησία, περιπολικό πιο πάνω από εκεί που βρισκόμαστε, 10 μέτρα ουσιαστικά από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, περιπολικά και μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας και περιμετρικά. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχουν γύρω στους 40 αστυνομικούς στο σημείο εδώ, στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Βαρβάρας, ενώ μια πληροφορία την οποία λάβαμε πριν από λίγο είναι ότι υπάρχουν αστυνομικοί ακόμα και στο μετρό της Αγίας Βαρβάρας, διότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο έρχεται από διάφορες γειτονιές της Αττικής για να προσκυνήσουν αυτού καθεαυτού εδώ. Επίσης, η ώρα είναι γύρω στις 8 και 10. Λοιπόν, από νωρίς το πρωί υπάρχουν πιστοί οι οποίοι ήθελαν να έρθουν να ανάψουν το κεράκι τους, να αφήσουν τον άρτος τους, να ανάψουν μια λαμπάδα. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, όπως σας είπα και χθες, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να εισέλθει μέσα στο ναό. Είναι ρητή εντολή, κανένας δεν μπαίνει στο ναό για κανένα λόγο. Αυτό το συγκεκριμένο μπλόκο που βλέπετε εδώ, η αστυνομική παρουσία, θα υπάρχει μέχρι και το Σάββατο. Υπήρχε χθες, υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει και το Σάββατο, ενώ είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί όχι μόνο εδώ στην Αγία Βαρβάρα, ακολουθούν και άλλες γιορτές στην Ορθοδοξία. Οπότε θα δείτε κάτι αντίστοιχο, μια αντίστοιχη εικόνα και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Την τιμητική της Αγίας Βαρβάρας σήμερα, πού να το φανταζόταν τώρα ολόκληρη η περιοχή ότι θα ήταν αστακός από αστυνομικούς περιπολικούς. Για να μην πάει ο κόσμος να προσκυνήσει. Να σας μεταφέρω πάντως ένα μήνυμα του Δημάρχου, του κυρίου Μίχου, ο οποίος μας μίλησε πριν από λίγο. Μας είπε ότι συνήθως στη συγκεκριμένη εκκλησία σήμερα έρχονται περίπου 100.000 κόσμος. Βέβαια. Είπε όμως ο κύριος Μίχος, δήμαρχος της περιοχής, σας παρακαλώ να μην έρθει κανείς. Φέτος εδώ θα είναι η εκκλησία του χρόνου. Το θέμα είναι να είμαστε κι εμείς όμως εδώ του χρόνου. Έτσι.